Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μόλις ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου, πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Η δημόσια υγεία δεν απειλείται αλλά έχει ήδη πληγεί. Νεκρός στρατιώτης στο Γήθιο από πνευμονία. Ομπάμα, βρείτε λύση για την Ελλάδα. Μέρκελ, μην περιμένετε λύση στα προβλήματα τη Δευτέρα. Μπούλινγκ κατά των φοιτητών. Ο ημιμαραθώνιος Άργους στις 19 Απριλίου. Στο μείζον πρόβλημα που υπάρχει με τα σκουπίδια στην Τρίπολη και στους κινδύνους που διατρέχει η δημόσια υγεία, αναφέρθηκε ο λοιμοξιολόγος και δημοτικός σύμβουλος Παρασκευάς Νίκου σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Ειδικότερα είπε ότι η δημόσια υγεία δεν απειλείται, αλλά έχει ήδη πληγεί. Ενώ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο ανθεκτικό χρυσίζων σταφυλόκοκο, ο οποίος πρόκειται για ένα μικρόβιο που παρουσιάζει έξαρση αυτή την εποχή που τα σκουπίδια παραμένουν στους δρόμους. Σας κάλεσα σήμερα, κατά πρώτον σαν λοιμοξιολόγος και δεύτερον σαν δημοτικός σύμβουλος, για να σας ενημερώσω για το ζήτημα που έχει τεθεί τις τελευταίες μέρες για τον κίνδυνο της δημόσιας υγείας σε σχέση με τα σκουπίδια. Είναι γεγονός και το έχω πει πολλές φορές αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν θέλετε μπορείτε να ανατρέξετε και στα πρακτικά των αντίστοιχων συνεδριάσεων, ότι η δημόσια υγεία, έχω πει, δεν απειλείται, αλλά έχει ήδη πληγεί. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Δεν σημαίνει ότι έχει πληγεί κέρια, δηλαδή δεν μιλάμε για επιδημίες, δεν μιλάμε για επιδημία τύφου, χολέρα, σπανούκλας, δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί αν φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, να μιλάμε και για επιδημίες, τότε αλλημονό μας. Μιλάμε όμως για διάφορες λοιμώξεις, παραδείγματος χάρη όπως είναι σταφυλόκοκοι, σταφυλοκοκικές λοιμώξεις ή εξανθήματα ή διάφορα δείγματα από μολυσμένα έντομα, τα οποία μπορεί να είναι ελάσσονος σημασίας, αλλά δεν πάβουν να ταλαιπωρούν τους ασθενείς, γιατί χρειάζονται πολυήμερη αντιμικροβιακή θεραπεία, καθώς επίσης και έχουν και επώδυνα συμπτώματα. Όσον αφορά τους σταφυλοκόκους, και ιδιαίτερα τον ανθεκτικό στη μεθυκυλίνη χρυσίζων σταφυλόκοκο της κοινότητας, αυτό το μικρόβιο παρουσιάζει έξαρση αυτή την εποχή που τα σκουπίδια παραμένουν στους δρόμους. Και το λέω αυτό γιατί ασχολούμαι με αυτό το μικρόβιο από το 2009 και τα ίδια στοιχεία έξαρσης είχαμε και τότε που παρέμεναν τα σκουπίδια αμάζευτα την εποχή επιθητείας του κύριου Σμυρνιώτη. Είχαμε τις ίδιες εξάρσεις. Δεν λέω τώρα ότι κανείς μπορεί να πεθάνει από αυτές τις λοιμώξεις, ούτε είναι τόσο επικίνδυνες. Όμως, ταλαιπωρούν αφάνταστα τον όποιον νοσεί από αυτό το μικρόβιο. Και, εν πάση περιπτώσει, γιατί ένας σαχαροδιαβητικός ασθενής, ο οποίος έχει το ζάχαρό του, έχει την προδιάθεση για τις λοιμώξεις, να ταλαιπωρείται εξαιτίας των σκουπιδιών και από αυτές τις υποτροπιάζουσες σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις? Παράκλησή μου, λοιπόν, προς τον Δήμαρχο και προς τους επικεφαλείς όλων των παρατάξεων, που συνεδρίασαν χτες και θα συνεδριάσουν και σήμερα, να βρεθεί επιγόντως μία λύση. Γιατί οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, τα μικρόβια υποάζονται και τα χειρότερα έρχονται. Και πραγματικά, εάν φτάσουμε σε αυτό το χείριστο σημείο, φαντάζομαι, όπως λέει και ο ποιητής Κέσσαρ Εμμανουήλ, πως τίποτα δεν θα μπορεί πλέον να μας σώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη συνεργάτη δάμα στην Τρίπολη, Βασιλική Παπαδοπούλου, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το ευαίσθητο για τη δημόσια υγεία θέμα μετά από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο λοιμοξιολόγος Παρασκευάς Νίκου. Να πούμε ότι αυτός είναι λοιμοξιολόγος, λέγεται Παρασκευάς Νίκου, είναι και δημοτικός σύμβουλος και μίλησε για ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο είχε θέσει και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με την απειλή της υγείας μας.
Από τα σκουπίδια. Λέει συγκεκριμένα ότι δεν απειλείται η υγεία μας, αλλά έχει ήδη πληγεί. Και μιλάει για σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις και εξανθήματα, τα οποία με ερεθισμένα μάτια και δέρμα, τα οποία μεταδίδονται λόγω των μολυσμένων εντόμων που κυκλοφορούν στην πόλη και πηγαίνουν από κάδο σε κάδο. Είπε ότι μπορεί αυτά τα επιπτώσεις να είναι ελάσσονος σημασίας, δηλαδή δεν πεθαίνει κάποιος από αυτές τις λοιμώξεις, αλλά ταλαιπωρούν πολύ κόσμο. Και σκεφτείτε τις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι αυτοί που έχουν ζάχαρο ή άλλα προβλήματα υγείας, πόσο επώδυνα είναι τα συμπτώματα αυτά. Ναι, γιατί δεν μπορούν να πάρουν και κάποια φάρμακα, κάποια, για να μπορούν να εγκατασταλεί αυτή η... Ναι, σκεφτείτε αυτούς που παίρνουν ήδη φάρμακα για κάποιες παθήσεις που έχουν πιο σοβαρές. Πώς επιβαρύνεται η υγεία τους περισσότερο, παίρνοντας και άλλα φάρμακα για να απαλλαγούν από αυτές τις λοιμώξεις. Νομίζω ότι είναι μεγάλο θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα αυτό, και μάλιστα όταν κάποιος γιατρός, ειδικός, αναφέρεται σε αυτό, νομίζω ότι έχει διαστάσεις. Εσύ έχεις ακούσει ότι αρκετός κόσμος έχει τέτοια ξανθήματα και τέτοιες, ας πούμε, επιπτώσεις? Ταλαιπωρείται πολύς κόσμος, και μάλιστα κάποιος που παθαίνει μία λίμωξη αργεί κιόλας να περάσει, που σε άλλη περίπτωση, αν ζούσαμε σε καθαρό περιβάλλον, ίσως πέρναγε σε λιγότερες μέρες. Επιβαρύνεται ο κόσμος από φάρμακα, κυκλοφορούν μικρόβια στην πόλη, και όσο ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες, που από ό,τι είπαν οι μετεωρολόγοι θα ανέβουν οι θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες, το πρόβλημα, καταλαβαίνετε, θα είναι μεγαλύτερο. Τι μας σώζει, όσο δηλαδή? Όσο περνάνε οι μέρες, δηλαδή, χειροτερεύουν τα πράγματα. Μάλιστα. Είναι σοβαρό το θέμα, και αν, όπως λες, έχετε ακούσει και πολλά περιστατικά, είναι ακόμα δυσκολότερο. Να σε ρωτήσω λίγο. Παρόμοιες εξάρτησεις είχαμε και όταν τα σκουπίδια είχαν πάλι μείνει στους δρόμους, επιθετίας του κύριου Σμυρνιώτη, γιατί αυτό το πρόβλημα δεν το ζούμε για πρώτη φορά. Ναι, σωστά, σωστά. Είχε γίνει και πριν 2 χρόνια περίπου πάλι το ίδιο. Ο γιατρός είπε ότι αυτά τα συμπτώματα τα είχαν οι ασθενείς του και τότε, όταν... Όταν πάλι τα σκουπίδια ήταν στους δρόμους. Να σε ρωτήσω κάτι. Μας είπε κάποια μέτρα προφύλαξης? Δεν είπε κάποια συγκεκριμένα μέτρα προφύλαξης. Κάποιοι κάτοικοι, να πω την αλήθεια, από ό,τι έχουμε δει, κυκλοφορούν και με μάσκες, αλλά είναι ελάχιστοι αυτοί. Τώρα, αν αυτό είναι ένα μέτρο που πρέπει να λάβουμε όλοι... Κοίτα, η μάσκα είναι ως προς την εισπνοή, δεν είναι ως προς το τσίπημα, γιατί το τσίπημα μπορεί να γίνει και να φοράς μάσκα και να μην φοράς. Και από το τσίπημα του κουνούπιου που μπορεί να σου δημιουργήσει κάποια δερματική πάθη. Αυτό ίσως είπε ότι κάτι πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί όσο ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες, καταλαβαίνετε, θα κυκλοφορούμε και με τα κοντομάνικα σιγά-σιγά και το πρόβλημα θα γίνει... Βασιλική, θα χρησιμοποιήσω έτσι μία έκφραση που έχει διακομωδηθεί και λίγο, ελπίζω να μην σας ραντίσουν σε λίγο καιρό. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν είναι για χαριτολογήματα βέβαια αυτό το θέμα, αλλά εντάξει, η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. 2 ειδήσεις μας έρχονται από το χώρο του στρατού από τη Λακωνία. Η μία, που είναι και ιδιαίτερα δυσάρεστη, αφορά το θάνατο στρατιώτη που υπηρετούσε στο 3ο τάγμα εκπαίδευσης εφοδιασμού και μεταφορών στο Γήθιο. Ο άτυχος στρατιώτης νοσηλευόταν με πνευμονία στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη το μεσημέρι. Η δεύτερη είδηση είναι η αναστάτωση που προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης, όταν 2 εκοφαντικές εκρήξεις από αεροπλάνα που έσπασαν το φράγμα του ήχου ήταν τόσο δυνατές που σύστηκαν ακόμη και τετραώρο φακτήρια. Δυστυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν απολύτως επαληθευθεί, έχουμε τον θάνατο ενός στρατιώτη στο τάγμα του Κέντρου Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών που λειτουργεί στο Γήθιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο στρατιώτης την Τετάρτη άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ νοσηλευόταν με πνευμονία. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια σχετική ανακοίνωση από το ΓΕΣ, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν ξέρω αν σήμερα θα βγει κάτι στη συνέχεια. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνεις, φρήνος στο Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών. Δεν ήταν βέβαια κάτι ευνίδιο, αλλά δεν πάβει να είναι εξαιρετικά... Βέβαια, θλιβερό για ένα νέο παιδί. Δεν το συζητάμε. Ακριβώς. Και πάλι σας αναστάτωσαν εχθές στην Τρίπολη από το αεροπορικές ασκήσεις, προφανώς. Είχαμε εχθές σκηνές πανικού που σκορπάω εγκέλαδος στην ουσία. Ναι, δηλαδή, τόσο πολύ. Γύρω στις 7 παρατέταρτο το βράδυ... Ναι. Και ενώ η ζωή κυλούσε ήρεμα σε όλη την
κοιλάδα του Ευρώτα, και μιλάω για Σπάρτη και για Σκάλα και την ευρύτερη περιοχή, επέρχονται δύο δυνατές εκρήξεις που νόμιζες ότι είναι ακαριαία σεισμική δόνηση, με αποτέλεσμα να βγει όλος ο κόσμος στις πλατείες και να αναρωτιέται κοιτώντας προς τον ουρανό τι συμβαίνει. Πέρασε αρκετή ώρα για να καταλάβουμε, και αφού σπεύσαμε να κάνουμε το ρεπορτάζ, τι είχε συμβεί. Επρόκειτο για πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών, ναι, που πάνω από την κοιλάδα του Ευρώτα έσπασαν το φράγμα του ήχου. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει, για όσους δεν ξέρουν, λεπτομέρειες όσοι δεν γνωρίζουν, ότι σημειώνεται μια εκοφαντική έκρηξη με οστικό κύμα, mm-hmm, που είναι όμοια με έναν δυνατό σεισμό. Είχατε και απλά είχατε ακουστικό μήνυμα. Είχαμε κυρίως ήχο, ναι, ακουστικό, αλλά και αίσθηση δόνησης. Και αίσθηση δόνησης. Και μάλιστα, τόσο δυνατά. Μάλιστα, οι πολυκατοικίες της Σπάρτης, ήταν στις πολυκατοικίες της Σπάρτης ήταν ιδιαίτερα αισθητό. Ο κόσμος βγήκε στις πλατείες. Μάλιστα, θα ήταν και στα τζάμια, γιατί οπωσδήποτε υπάρχει ακριβώς ένα τρίξιμο. Ήταν η πρώτη φορά που βίωνε κάτι τέτοιο η περιοχή μας. Ήταν απανωτές, Νίκο. Συγγνώμη, Λία, ήταν απανωτές οι... Ήταν δύο συνεχόμενες. Προφανώς ήταν δύο αεροσκάφη. Μάλιστα. Και τελικά, ποιος σας ενημέρωσε ότι τελικά αυτό ήταν και λοιπά, για να ησυχάσετε, να μπείτε στα σπίτια σας και όλα αυτά? Επίσημη ενημέρωση το ίδιο βράδυ, επίσημη δεν έγινε. Απλώς τα site έσπευσαν και δημοσίευσαν την εκδοχή αυτή, παράλληλα με βίντεο. Το Νότος Πρες δηλαδή ανάρτησε και βίντεο σχετικό που υπάρχει από άλλη περίπτωση, που ήταν ακριβώς ίδια τα χαρακτηριστικά. Και σήμερα βέβαια μας καθησύχασαν οι αρχές, λέγοντας πως πρόκειτο για πτήσεις αεροσκαφών. Βέβαια υπήρξαν παράπονα σήμερα και έως και καταγγελίες ότι δεν μπορεί να γίνονται πτήσεις σε κατοικημένες περιοχές και να δημιουργούν αυτό το πανικό. Υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό σε κάποιους? Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν είναι πάνω από κατοικημένες περιοχές, δεν πρέπει να γίνονται παρόμοιες Νομίζω, δεν μπορώ να σου απαντήσω με βεβαιότητα σε αυτό, αλλά νομίζω ότι πλέον αυτό που ίσως ο κάθε Έλληνας, ο πολίτης, μπορεί να αναζητά και να προσδοκά, είναι να έχουμε πιλότους που ξεπερνούν και τα όρια, και ας σπάσει και κανένα τζάμι, δεν πειράζει. Δείτε σε λίγο. Πανελλαδικές εξετάσεις στις 18 Μαΐου. Επισκευάζεται η στέγη της Βίλας Δημβρακάκη από το Δήμο Ναυπλίου. Το πείραμα του Ερατοσθένη για τη μέτρηση της περιφέρειας της γης επανέλαβαν οι μαθητές του 3ου ΓΕΛ Άργους. Νέα παρέμβαση για το ελληνικό ζήτημα έκανε την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την Άγγελα Μέρκελ. Το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε εν ώψη της συνάντησης καγκελαρίου με τον Αλέξη Τσίπρα στο Βερολίνο και της σύσκεψης κορυφής της Βρυξέλλης. Ο Ομπάμα ζήτησε από την Μέρκελ να εντείνει τις προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί μια ρεαλιστική συμφωνία για την Ελλάδα. Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ζήτησε από την κυρία Μέρκελ να εντείνει τις προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί μια ρεαλιστική συμφωνία για την Ελλάδα, να μην διαταραχθεί η συνοχή της Ευρωζώνης και να βρεθούν οι κατάλληλοι τρόποι ώστε να επιστρέψει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Πρόκειται για δεύτερη χείρη παρέμβαση του Μπάρακ Ομπάμα υπέρ της Ελλάδας, που ζητεί ρεαλιστική λύση, βάζοντας ξανά το θέμα της ανάπτυξης στο τραπέζι. Είναι προφανές ότι ο Λευκός Σήκος ανησυχεί με την εντυνόμενη κρίση στην Ευρωζώνη και φοβάται ότι οι κλειδονισμοί μπορούν να επεκταθούν και να δυσκολέψουν και την αμερικανική οικονομία. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ικανοποιείται το αίτημα του Αλέξη Τσίπρα για συζήτηση του ελληνικού ζητήματος στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Την κοινή τους θέση να μην υπάρξει καμία χαλάρωση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, έως ότου η Μόσχα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός του Μίνσκ, επιβεβαίωσαν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Τετάρτη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπάρακ Ομπάμα και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης σχετικά με την μεγάλη σημασία που έχει η συνέχιση της χορήγησης οικονομικής υποστήριξης στην Ουκρανία. Κανείς δεν πρέπει να περιμένει λύση στα προβλήματα στη συνάντηση της Δευτέρας, δήλωσε η Άγγελα Μέρκελ, μιλώντας στην Ολομέλεια της Γερμανικής Βουλής. Η Γερμανίδα καγκελάριος δήλωσε ακόμη μεταξύ σοβαρού και αστείου: «Προσκάλεσα τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Βερολίνο, ανυπομονώ να συνομιλήσω και πιθανώς να διαφωνήσω με τον Τσίπρα στην πρώτη του επίσκεψη στο Βερολίνο ως Πρωθυπουργός». Παράλληλα, η κυρία Μέρκελ τόνισε ότι αν και το 2015 είναι η χρονιά
που όλα τα κράτη-μέλη παρουσίασαν ανάπτυξη για πρώτη φορά από την αρχή της οικονομικής κρίσης, αυτή δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί. Όπως είπε, η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί, επομένως όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να γίνουν περισσότερες προσπάθειες. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να υλοποιηθεί η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ φέτος. Υπενθυμίζεται ότι η Γερμανίδα Καγκελάριος πρόκειται να μεταβεί μέσα της την ημέρα στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής. Στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανέθεσε στην 124η πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης τη διοργάνωση της επετειακής πορείας τελεχών των ενόπλων δυνάμεων με τίτλο Δεύτερο Τρόπαιο Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν από την πλατεία Αρεόπολης Λακωνίας και κατέληξαν στην πλατεία Άρεος μπροστά από τον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνιου που έγινε και απονομή κυπέλων και μεταλλίων. Έχετε να τερματίσει το 6-45 ο Λοχαγός Γιανακόπουλος Σωτήριος. Και ήρθαμε 17 Μαρτίου στο Αρεόπολη να σηκώσουμε τη σημαούλα μας όπως έκανε ο Πετρόπεης κατά το άγαλμά του και να φτάσουμε σήμερα στην Τρίπολη. Με πολύ περηφάνεια και συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες. Ήταν μια επίπονη διαδικασία, αλλά αυτό που μετράει ήταν να φτάσουμε εδώ και το καταφέρανε όλοι. Μπράβο, Τίτο! Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο των Εθνικών Επετείων της Εθνικής Επετείου της 25 Μαρτίου 1921, διοργάνωσε αυτό το τρόπαιο, με υπεύθυνο φορέα την πολεμική αεροπορία και ειδικά την 124 πτέρυγα βασική εκπαίδευση. Ω διευθυντή αθλητισμού των όπλων δυνάμεων μα, ευχαριστώ να ευχαριστήσω θερμά όλου του συμμετέχοντε που συμμετείχαν σε αυτή την πορεία, σε αυτέ τι τρει μέρε, σε αυτό το επίπονο, σε αυτή την επίπονη προσπάθεια. Επίση, να ευχαριστήσω θερμά την 124 πτέρυγα βασική εκπαίδευση για τη διάθεση προσωπικού και των μέσων για να γίνει αυτή η οργάνωση. Ο Ύπουργος Λοχαγός Καλατζής Θωμάς. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ΑΣΑΕΔ που διοργανώνει τέτοιου είδους αγωνιστικές διοργανώσεις και έχουμε δυνατότητα να έρθουμε στην περιοχή σας και να νιώσουμε έστω και λίγο αυτό το δέος όταν περνάμε από τα μέρη που έχουν πολεμήσει οι προγόνοι μας για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Να είμαστε ελεύθεροι και να απολαμβάνουμε όλο αυτό το πράγμα που λέγεται ελευθερία και δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα. Με τον αριθμό 675, ο 19ης Χατζηχριστοδούλου Σταύρος. Με το 670, ο Αθανασάκος Πέτρος. Με το 651, ο Ανθυποπλήρχος Καρκαλέτης Βασίλειος. Και με το 658, η Αρχικελευστής Νικολακοπούλου Λαμπρινή. Αιώνια αυτόνη μνήμη.
Με μια εισβολή που περίπου 500 ατόμων στη Γαλακτοκομική Σχολή με αίτημα να ανοίξουν τα στόματα, σημαδεύτηκε η χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατοίκων των Ιωαννίνων για το χαμό του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Φωνάζοντας «Μιλήστε» και κάτω από καταρροκτώδη βροχή, οι συγκεντρωμένοι έριξαν την εξωτερική πόρτα της σχολής και εισέβαλαν στο προάβλιο, όπου παρατάχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να εμποδίσουν την είσοδό τους στο κτίριο και την επαφή τους με τους σπουδαστές. Για πάνω από 2 ώρες η κατάσταση παρέμενε έκριθμη, με τους συγκεντρωμένους να βρίσκονται απέναντι στις δυνάμεις των ΜΑΤ φωνάζοντας συνθήματα. Η συγκέντρωση κατά του σχολικού εκφοβισμού διοργανώθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων. Είχε προηγηθεί μηχανοκίνητη πορεία περίπου 150 οχημάτων από το κέντρο των Ιωαννίνων μέχρι τον Κατσικά, όπου εδρεύει η σχολή. Οι συμμετέχοντες αυτήν είχαν αποχωρήσει πριν από την έναρξη των επεισοδίων. Προηγουμένως, οι σπουδαστές σε ανακοίνωσή τους είχαν απευθύνει έκκληση στους συμμαθητές τους να καταθέσουν, όπως ήδη έχουν κάνει στη δικαιοσύνη, οτιδήποτε γνωρίζουν, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα υποκαταστήσουν το έργο της δικαιοσύνης με το να καταδικάσουν τον οποιονδήποτε. Οι σπουδαστές εκφράζουν τη θλίψη τους αλλά και την αναστάτωσή τους, όπως αναφέρουν, από την τραγική απώλεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη, ενώ κάνουν λόγο και για παραπληροφόρηση γύρω από το θέμα. Αποτέλεσμα της παραπληροφόρησης είναι να στοχοποιείται άκρητα οποιοδήποτε από εμάς. Έτσι, γινόμαστε με τη σειρά μας θύματα εκφοβισμού και διαπόμπευση από όσους ισχυρίζονται ότι είναι πολέμοι των φαινομένων αυτών, αναφέρουν οι 120 σπουδαστές και απαιτούν να πάψουν άμεσα τα τηλεοπτικά και διαδικτυακά λαϊκά δικαστήρια που δυναμητρίζουν καθημερινά το κλίμα και μπορούν να καταστρέψουν σε μια νύχτα τη ζωή αθώων ανθρώπων. Επιπλέον, σημειώνουν ότι έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και την αστυνομία. Αυτοί και μόνο θα αποδώσουν δικαιοσύνη για το χαμό του Βαγγέλη. Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η προανάκριση από την αστυνομία υπό την εποπτεία του εισαγγελέα πρωτοδικών Ιωαννίνων, αφενός για να διαλευκανθούν οι συνθήκες κατά από τις οποίες ο Βαγγέλης Γιακουμάκης έβαλε τέλος στη ζωή του, και αφετέρου για όσα προηγήθηκαν και τον οδήγησαν στο απονεωνοημένο διάβημα. Για μας είναι μια καθαρή περίπτωση αυτοχειρίας, αναζητούμε όμως όλα τα αίτια που τον οδήγησαν σε αυτή, δήλωσε στο Έθνος Ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας που ασχολείται με την υπόθεση. Για την αστυνομία δεν τίθεται θέμα προσαγωγών υπόπτων σε αυτή τη φάση, ενώ διαψεύδεται κατηγορηματικά η ύπαρξη επιπλέον οπτικού υλικού από την κάμερα βενζινάδικου παρακείμενου στη Γαλακτική Δομική Σχολή, η οποία κατέγραψε αρχικά τον Βαγγέλη το μεσημέρι της 6 Φεβρουαρίου, τη μέρα που χάθηκαν τα ίχνη του, και λίγο αργότερα να τον ακολουθεί μια ομάδα 2-3 ατόμων. Την ύπαρξη αυτού του υλικού διέψευσε και ο ιδιωτικός ερευνητής κ. Τσούκαλης, ο οποίος είπε πως αυτή η πληροφορία δεν αποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας γίνονται αναλύσεις σε στοιχεία που βρέθηκαν στο σημείο όπου ο 20χρονος σπουδαστής έβαλε τέλος στη ζωή του, αλλά και στο προσωπικό του λάπτοπ. Παράλληλα, αστυνομικοί της ασφάλειας Ιωαννίνων εξετάζουν ξανά όλα τα στοιχεία του φακέλου της πολύκροτης υπόθεσης και, αν χρειαστεί, θα ζητήσουν συμπληρωματικές καταθέσεις ή θα καλέσουν νέους μάρτυρες. Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί ούτε αριθμητικά ούτε ονομαστικά, ώστε ενός πυρήνας της παρέας των κριτικών που φέρεται ότι πρωτοστατούσαν στα επεισόδια bullying σε βάρος του Βαγγέλη Γιακουμάκη, καθώς η αστυνομία δεν έχει αξιόπιστες καταθέσεις για συγκεκριμένα άτομα. Χθες το πρωί στην εισαγγελία Ιωαννίνων επισκέφθηκε ο δικηγόρος των Ιωαννίνων Δημήτρης Μπούκας, ο οποίος δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής για την οικογένεια και ζήτησε να πάρει το φάκελο της υπόθεσης, κάτι που όμως δεν έγινε, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η προανάκριση και δεν έχει σχηματιστεί δικογραφία. Το νομικό πρόσωπο κοινωνικής μέρημνας και αθλητισμού του Δήμου Άργους Μυκηνών, η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και η ΕΑΣ Έγας Πελοποννήσου συνδιοργανώνουν με το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων το 10ο Αργιακό Μυκηναϊκό Δρόμο με μαραθώνιο 21 χιλιόμετρων και αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων την Κυριακή 19 Απριλίου. Χορηγός επικοινωνίας είναι η DR Τηλεόραση. Το νομικό πρόσωπο κοινωνικής μέρημνας και αθλητισμού, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος, την ΕΑΣ Έγας και τους Μαραθωνοδρόμους Αργολίδας, διοργανώνουν το 10ο Αργιακό Μυκηναϊκό Δρόμο, που τίνει να λάβει μεγάλες διαστάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνδιοργανωτές. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Οι δύο αγώνες δρόμους που θα είναι ο Μαραθώνιος ο Μεγάλος στα 21 χιλιόμετρα, θα ξεκινήσει με αφετηρία την Πύλη των Λεόντων και θα καταλήξει στο παλιό Δημαρχείο του Άργους. Και ο δεύτερος θα είναι αγώνας δρόμου 5 χιλιόμετρων, το οποίο θα ξεκινήσει από τη διασταύρωση στα Θέικα Άργους, στην περιοχή του αεροδρομίου, και θα καταλήξει πάλι στο παλιό Δημαρχείο του Άργους. Δηλαδή είναι η ίδια διαδρομή, μόνο που αυτή η διαδρομή των 5 χιλιόμετρων θα είναι καταλητική, έτσι ώστε να μπορέσουν και ηλικίες κάτω των 18, δηλαδή από 12 έως όσοι θέλουν, να συμμετέχουν και αυτοί στη διαδικασία αυτή. Στα χνάρια λοιπόν που δίδαξε ο Φιδιπίδης, ο πρώτος μαραθωνοδρόμος, δημιουργούμε και εμείς αυτή την εκδήλωση. Ζητάμε τη συμμετοχή από όλους. Ήδη οι συμμετοχές είναι αρκετές. Θα είναι από όλη την Ελλάδα. Έχουμε συμμετοχές από Αθήνα, από Πάτρα και από άλλες περιοχές της Ελλάδος.
Οι δύο αγώνες θα έχουν τερματισμό την κεντρική πλατεία Άργος, όπως είπα. Θα ξεκινήσουν στις 10 η ώρα το πρωί από την Πύλη των Λεόντων και στις 10.30 από τον κόμβο Σταθήκα Καρδιάς. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που συμμετέχουν και θα βοηθήσουν, όπως το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού, το τμήμα διασωστών και σαμαριτών του παραδείγματος Ναυπλίου, τους φίλους του μοτοσυκλέτας Αργολίδος. Θα συμμετέχουν θελοντικά το Λαγγραφικό Πολιτιστικό Σωματείο Χορόσιμο, που θα μας βοηθήσει, οι πρόσκοποι, θα ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, τις τοπικές κοινότητες που θα βοηθήσουν και τους προέδρους για τη διοργάνωση αυτή, και όλους όσους θα συμμετέχουν στη διοργάνωση αυτή. Ο Καρδιαλτικός Δήμος Άργους Μυκηνών, η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, η ΑΣ ΣΕΓΑΣ και η Μαραθρόν Δρόμοι διοργανώνουμε τον δρόμο αυτό. Είναι πλέον θεσμός. Αυτό που χρειάζεται και από την Περιφερειακή Ενότητα και τους άλλους συνδιοργανωτές είναι να δώσουν μεγαλύτερη προβολή στον ημιμαραθώνιο, ο οποίος ξεκινά από την Πύλη των Λεόντων στις 19 Απριλίου και τερματίζει στην πλατεία του Άργους, και τον δρόμο των 5 χιλιόμετρων που ξεκινάει από τη διασταύρωση της Καρδιάς και τερματίζει στο Άργος. Τέτοια γεγονότα δίνουν πνοή στην οικονομία της περιοχής, γιατί είναι ένα γεγονός τουριστικό, κοινωνικό, αθλητικό. Έρχονται πάρα πολλοί αθλητές μαζί με τους συνοδούς και είναι ένα γεγονός, όπως είπα, που μπορεί να δώσει ανάσταση στους επαγγελματίες της περιοχής. Φέτος προσπαθήσαμε έτσι να διανθίσουμε λίγο την εκδήλωση αυτή, οπότε θα συμμετέχει μαζί μας στον Μαραθώνιο και η ομάδα κλασικών ποδηλάτων του Άργους. Αυτοί διοργανώνουν τον δεύτερο μεκυναϊκό τους δρόμο και αποφασίσαμε να την κάνουμε από κοινού. Οπότε θα ξεκινήσουν και αυτοί από την Πύλη των Λεόντων μισή ώρα πιο πριν, έτσι ώστε να μην παρεμποδίσουν τους αθλητές, και μετά θα μαζευτούν όλοι στην πλατεία που θα υπάρχει η έκθεση κλασικού ποδηλάτου, έτσι ώστε να υπάρχει μια μεγάλη γιορτή. Καλείσμα για συμμετοχή δρομέων στον ημιμαραθώνιο με κοινωνικό δρόμο και τον αγώνα 5 χιλιόμετρων λόφου ασπίδας Δειράδας κάνουν εκπρόσωποι των φορέων της διοργάνωσης. Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση στην Αργολίδα του Μαραθωνίου του Ναυπλίου, μια μεγάλη διοργάνωση θα διεξαχθεί στην περιοχή μας, στην Αργολίδα. Ο μυκηναϊκός δρόμος είναι ένας σημαντικός δρόμος που ενώνει τους αρχαιολογικούς χώρους και είναι χαρά για μας, αλλά θα προσφέρει και πολύ περισσότερο όσον αφορά την προβολή της περιοχής μας. Και πολλοί αθλητές που θα έρθουν να λάβουν μέρος από όλη την Ελλάδα, ίσως να μην έχουν επισκεφθεί πάλι το χώρο μας. Εμείς, σαν ΣΕΓΑΣ, στεκόμαστε δίπλα σε αυτές τις διοργανώσεις στο Δήμο, στην περιφέρεια και όπου αλλού μας χρειαστεί. Ήδη φέτος θα έρθει να το παρακολουθήσει τεχνικό σύμβουλος, ώστε από του χρόνου να μπει στην Ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ και να πάρει άλλες διαστάσεις και στην Ελλάδα αλλά και εκτός Ελλάδος, γιατί είναι ένας ιστορικός δρόμος ο μυκηναϊκός δρόμος. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε στρέψει την προσοχή μας, θα είμαστε εκεί παρόν και θα βοηθήσουμε και τεχνικά και υλικά, αλλά περισσότερο θέλουμε να το περάσουμε στο καλεντάρι, όπου του χρόνου θα είναι ένας δρόμος ο οποίος θα το ξέρουν Έλληνες και ξένοι αθλητές και νομίζω ότι θα θέλουν να έρθουν να λάβουν μέρος, γιατί ο μυκηναϊκός δρόμος από μόνο του είναι μια ιστορία. Είμαστε το Σύλλογο των Μαραθωνοδρόμων. Το συμβούλιο μου, το δρόμο πρόεδρος έτυχε, είναι σύσσωμο. Πάντα σε όλες τις διοργανώσεις συμμετέχουμε από τη μία και της Αργολίδας μέχρι την άλλη. Ήθελα να πω δύο πράγματα για τις δηλώσεις και για το πεντάρι. Η δηλώση λοιπόν, υπάρχει ειδική σελίδα που είναι εύκολο να τη βρει κάποιος μέσω ίντερνετ και έχουν βάλει και ένα φάξ το οποίο μπορεί μέσα του Δήμου, άμα κάποιος δεν μπορεί να μπει στα μηχανήματα, πάση περιπτώσει, να κάνει μια αίτηση με φάξ. Ήθελα να πω για τη διαδρομή στα 5 χιλιόμετρα. Σκεφτήκαμε και ποτέ να με δώσει στην Επιτροπή. Να γίνει ένα πεντάρι, γιατί ο κόσμος στα 21 χιλιόμετρα παιδιά είναι λίγο δύσκολο για τους απλούς ανθρώπους, τους απλούς αθλητές. Και βάλαμε λοιπόν ένα πενταράκι και μπορεί να έρθει και κάποιος περιπατητής. Υπάρχει ένας χρόνος 50 λεπτών. Πιστεύω ότι είναι εύκολο να τερματίσει κάποιος στον χρόνο αυτόν, έστω και περπατώντας. Είναι πάνω στη διαδρομή την ίδια που ξεκινάει από την Μυκήνη και κατελέγει στο Άργος και είναι περίπου από το 5 χιλιόμετρο πριν. Και θέλω να πω δύο κουβέντες λοιπόν για τους μαραθώνιους παιδιά, πρέπει να το πω αυτό. Μας αρέσει τώρα που ο κόσμος βγαίνει στον δρόμο. Θέλουμε όμως να πούμε και στο Άργος, γιατί εγώ το έχω παράπονο. Δεν βγαίνει ο κόσμος στον δρόμο να χειροκροτήσει. Το έχω ξαναπεί και πάλι. Δεν θέλει ο κόσμος πολλά πράγματα. Το αθλητής, ένα χειροκρότημα θέλει. Να πούμε λοιπόν ότι ο κόσμος πρέπει να βγει στους δρόμους και στο τέλος να υπάρχει κόσμος να χειροκροτήσει τους αθλητές στον τερματισμό.
Οι πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερησίων και εσπερινών γενικών λυκείων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αρχίσουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου, ενώ στις 19 Μαΐου θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ. Στο πρόγραμμα των εξετάσεων και τον προγραμματισμό αναφέρεται ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας Γιάννης Γαλινός. Πράγματι, από προχθές το Υπουργείο έχει ανακοινώσει αυτές τις ημερομηνίες και ουσιαστικά ξεκινάει και από εμάς η διαδικασία προετοιμασίας αυτής της διαδικασίας των εξετάσεων, που είναι αυτονόητο, πάρα πολύ σοβαρή, και όπως και τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να διεξαχθούν με απόλυτη ακρίβεια, χωρίς να έχουμε κάποιο ατυχές γεγονός. Όπως ξέρετε, στα χρόνια που εγώ είμαι διευθυντής στη Διεύθυνση, δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν οφείλεται βέβαια σε μένα, οφείλεται σε όλη τη Διεύθυνση, γιατί είναι μια συλλογική προσπάθεια, και στους συνεργάτες μου, οι οποίοι προσεγγίζουν αυτό το θέμα με ιδιαίτερη προσοχή. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τη Δευτέρα 18 Πέμπτου τις εξετάσεις, αφού έχουν λήξει στις 13 Μαΐου τα μαθήματα στα Λύκια, και συνεχεία θα τελειώσουμε με τα ειδικά μαθήματα στις 17 Ιουνίου. Θα ακολουθήσουν βέβαια, θα γίνουν και εξετάσεις οι ενδοσχολικές στα ημερήσια και στα εσπερινά λύκεια, στην Δέλτα Εσπερινού Λυκείου και στη Γάμα Λυκείου, στο διάστημα αυτό από τις 3/6 και στη συνέχεια. Να επιθυμίσουμε ότι στις αρχές Μαΐου οι μαθητές θα έχουν στα χέρια τους το δελτίο εξεταζομένου, στα μέσα Ιουνίου θα έχουν πάρει τον κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να κάνουν τις δηλώσεις προτιμής τους, και οι οποίες θα αρχίσουν από τα μέσα Ιουνίου μέχρι και τον Ιούλιο. Στις αρχές Ιουλίου θα υποβληθούν τα μηχανογραφικά δελτία από τους μαθητές με ηλεκτρονικά, όπως και πέρσι. Για τα εξεταστικά κέντρα έχουμε μια εικόνα τα πόσα θα είναι? Το πιο πιθανό να έχουμε τον ίδιο αριθμό εξεταστικών κέντρων με πέρσι, αλλά επειδή αυτά ο τελικός αριθμός των εξεταστικών κέντρων θα είναι και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, που αυτή τη στιγμή, όπως είναι γνωστό, υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη αντικατάστασης των περιφερειακών διευθυντών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, στο τέλος της εβδομάδας θα έχουμε καινούριους περιφερειακούς διευθυντές. Θα υποβάλουμε εμείς προτάσεις ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών. Η προσωπική μου εκτίμηση ότι θα έχουμε τα ίδια εξεταστικά κέντρα με πέρσι. Θα δούμε τι θα γίνει με το εξεταστικό κέντρο φυσικών αδυνάτων, τι οδηγίες θα έχουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, και σε ό,τι μας αφορά εμάς σαν Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να διαβεβαιώσουμε και τους μαθητές και τους γονείς και όλη την κοινωνία φυσικά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα η διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλος ο μηχανισμός της Διεύθυνσης θα είναι στη διάθεση και των μαθητών και των γονιών, αν θέλουν να πάρουν κάποιες πληροφορίες, είτε συμβουλευτικού περιεχομένου, είτε για τις δηλώσεις τους, τις τελικές επιλογές τους, ή κάποιες πληροφορίες που αφορούν τις σχολές και κατά συνέπεια τα επαγγέλματα που θέλουν να επιλέξουν. Υπάρχουν οι δομές, υπάρχει το κέντρο συμβουλευτικής εδώ στη Διεύθυνση, θα είναι στη διάθεσή τους όχι μόνο τις πρωινές, αλλά ακόμα και τις απογευματινές ώρες, ανάλογα με τα αιτήματα των γονέων που θα έχουμε. Και ο ίδιος προσωπικά και οι συνεργάτες μου, αλλά και όλοι οι διευθυντές των λυκείων, που θα είναι και πρόεδροι λυκειακών επιτροπών, θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. Άρα λοιπόν, με την εμπειρία που έχουμε σε αυτόν τον θεσμό, έχω την αίσθηση, τη βεβαιότητα, ότι θα πάμε και φέτος πάρα πολύ καλά. Να ευχηθώ, αν και είναι πολύ νωρίς, σε όλα τα παιδιά να κάνουν ό,τι καλύτερο, να προσπαθήσουν όσο γίνεται περισσότερο και να ευοδοθούν οι προσπάθειές τους. Την ανακατασκευή του θεάτρου Μίκης Θεοδωράκη στα Εξαμήλια Κορινθίας συναποφάσισαν ο Δήμος Κορινθίων και η Περιφέρεια Πελοποννήσου με χρηματοδότηση 500.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι το θέατρο, το οποίο είχε φιλοξενήσει πολλές θεατρικές παραστάσεις επί πολλά χρόνια και όπου γιόρταζε κάθε καλοκαίρι τα γενέθλιά του, ο κορυφαίος θέατης Μίκης Θεοδωράκης, είχε υποστεί πολλές ζημιές από τους Ρωμά της περιοχής και πλέον ήταν ακατάλληλο να φιλοξενήσει παραστάσεις ή οποιασδήποτε άλλες εκδηλώσεις. Ο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, ένα σημαντικός χώρος που δημιουργήθηκε πριν από πολλά χρόνια
και ονομάστηκε Μίκης Θοδωράκης, γιατί κάθε χρόνο, κάθε Αύγουστο, την ημέρα που η Μίκης Θοδωράκης έχει τα γενέθλιά του, εάν θυμάμαι καλά είναι 31 Ιουλίου τα γενέθλιά του, γινόντουσαν εκεί. Και πράγματι ο ίδιος ο μέγας αυτοσυνθέτης, ο Έλληνας αυτός μουσικοσυνθέτης και όλα τα άλλα μαζί παρευρισκότανε. Τα τελευταία 3-4 χρόνια η καταστροφή ήταν μεγάλη. Νύχτες αργά, χειμωνιάτικες, γιατί δεν φυλασσότανε και δεν μπορούσε να φυλαχτεί και παραπάνω χώρος για να είμαστε έντιμοι με τη Δημοτική Αρχή αλλά και την νομαρχία που της ανήκει το θέατρο. Από ό,τι λένε οι φήμες, γιατί μπροστά δεν είμαστε, Ρωμά της περιοχής εξαφάνισαν τα πάντα. Βγάλανε τα καλώδια, πήραν τα ηλεκτρικά, πήραν τους μετασχηματιστές, πήραν τα καθίσματα, γιατί δεν ήταν πέτρινο, ήταν με σανίδες και με σκαλοσιές, ας πούμε. Παλιό θέατρο όμως, παλιό, πολλά χρόνια πίσω. Με φοβερές παραστάσεις. Μπορώ να σου πω ότι είχαμε δει παράσταση με τον Νταλάρα, είχαμε δει παράσταση από το θέατρο Καρολουκούν. Mm-hmm. Ο ίδιος ο Θοδωράκης με την ορχήστρα του είχε έρθει πάρα πολλές φορές με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου και όχι μόνο. Mm-hmm. Μετά λοιπόν από μεγάλες παρεμβάσεις και παράπονα, γιατί η ζημιά ξεπερνάει τις 500.000, έχει ισοπεδωθεί και η ολυθεία έχει ξαναμείνει ένα νταμάρι. Δεν θυμίζει τίποτα από το θέατρο εκτός από την κεντρική πίστα που έχει μείνει, η τσιμέτινη πίστα που ήταν στη μέση. Mm-hmm. Όλες λοιπόν οι παραστάσεις, αν έχεις δει όλες σου ειδήσεις, είναι στο Δημοτικό Θέατρο της Κορίνθου. Ναι, όλα καλοκαίρι στον κλειστό χώρο. Μάθαμε λοιπόν σήμερα ότι με παρέμβαση του Δημάρχου Κορινθίων και του Πέτρου του Τατούλη, να λέμε και τα καλά, να μην το έχουμε μόνο να τους καταμαρτυρούμε για σκουπίδια ή για οτιδήποτε άλλο. Μα δεν τους καταμαρτυρούμε για κάποιο λόγο, εκεί που έχουν άδικο, έχουν έτσι, άδικο. Ακριβώς όπως το λες. Είμαστε δίκαιοι, έχουν ήδη έρθει σε επαφή και εντός των ημερών θα ξανασυναντηθούν. Ο Δήμος Κορινθίων με τις τεχνικές του υπηρεσίες θέλει να φτιάξει δωρεάν τη μελέτη, να την παραχωρήσει στην περιφέρεια, βάζοντας συγχρηματοδότηση και οι δύο μαζί, δηλαδή να ξαναφτιαχτεί το θέατρο. Δεν υπάρχει κανένα ανοιχτό, κανένας χώρος πολιτισμού σε όλο το Δήμο Κορινθίων, στο μεγάλο αυτό Δήμο των 60.000 κατοίκων, που να μπορεί να γίνονται κάποιες παραστάσεις. Έχει χωρητικότητα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή είδηση για τους Κορίνθιους ότι θα φτιαχτεί ένα πέτρινο θέατρο 2.000 με 2.500 θέσεων. Μάλιστα. Σημαντικό. Να σε ευχαριστήσω. Είναι μια καλή είδηση, mm-hmm. μια και όλες τις μέρες έχουμε τις κακές ειδήσεις είτε για το στρατόπεδο είτε για τα σκουπίδια, ας πούμε και κάτι καλό. Μένουμε λοιπόν στο θέμα. Ένα ευχάριστο νέο για τον πολιτισμό του Δήμου Κορινθίου μας ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κορινθιακού Θεάτρου Παύλος Καράγεωργας. Μετά από ενέργειες του Δημάρχου Κορινθίων και του Περιφερειάρχη, είναι ζήτημα χρόνου να ξεκινήσουν οι εργασίες στο κατεστραμμένο θέατρο Μίκης Θοδωράκης στα Εξαμήλια. Μαζί με τον Δήμαρχο στις 18 του Φλεβάρι. Ήταν η μέρα Τετάρτη και πρωί με πάρα πολύ κρύο, πήγαμε πάνω στα Εξαμήλια, οι δυο μας. Και εκεί μιλήσαμε τι θα γίνει με τον χώρο αυτόν. Είναι κρανίου τόπος αυτή την ώρα, δεν υπάρχει τίποτα που να θυμίζει κάποιο θέατρο. Και μετά από ανταλλαγή έτσι απόψεων, ο Δήμαρχος κατέληξε και έδωσε αμέσως εντολή στις τεχνικές υπηρεσίες για να γίνουν τα σχέδια και να γίνει μελέτη για ένα θέατρο 2.000 θέσεων πέτρινο όλο. Σημαντική είδηση. Για να αποφύγουμε όλα όσα αυτά τα χρόνια ταλαιπώρησαν, ας πούμε, το θεατρόφιλο κοινό. Έτσι με 2.000 άτομα θα καλύπτονται οι ανάγκες όχι μόνο του φεστιβάλ αλλά και άλλων σημαντικότερων εκδηλώσεων που γίνονται πίσω από τις κερκίδες, κάτω από τις κερκίδες θα υπάρχουν όλα όσα χρειάζονται για καμαρίνια ή για χώρους όπου θα είναι εξασφαλισμένος ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του θεάτρου. Αυτό βέβαια και με τον περιβάλλοντα χώρο, μάντρες, είσοδος και ό,τι άλλο χρειάζεται για να γίνει όαση χαράς μέσα σε αυτό το καταπράσινο το όμορφο τοπίο. Την περασμένη εβδομάδα μία αντιπροσωπεία του θεάτρου μας επισκεφθήκαμε και στην Τρίπολη τον κύριο Τατούλη. Εκεί του είπαμε ακριβώς τις προθέσεις του Δήμου και μάλιστα μεταφέραμε και του Δήμαρχου την πρόταση να κάνει τις τεχνικές μελέτες όλες ο Δήμος που έχει τον μηχανισμό και από εκεί και πέρα να συμβάλλει και η περιφέρεια οικονομικά για να γίνει.
Και εκεί ήταν θετικός ο κύριος Στατούλης, γιατί το γνώριζε το θέμα, το είχαμε ξανακουβεντιάσει μαζί και είπε ότι θα ανταμώσει με τον Δήμαρχο για να μπορέσουν να βρουν τη χρυσή τομή να μπει σε κάποιο πρόγραμμα για να γίνει το θέατρο. Ευελπιστούμε. Εγώ έχω πει και περιμένω μέχρι τον Αύγουστο να υπάρχουν τα σχέδια εδώ, να εκτεθούν στο φουαγέ, στο Λάιστον, έτσι που να αρχίσει η κατασκευή για του χρόνου το 16 να έχουμε εδώ στα Εξαρμίλια το θέατρο. Ο Δήμος Ναυπλίων, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σχετική έγκριση της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, ενέκρινε δαπάνη 10.000 ευρώ και ανέθεσε την επισκευή της στέγης του Διατηρητέου Μνημείου Βίλα Ζευρακάκη. Ήδη σε δύο ημέρες θα είναι έτοιμη η στέγη, σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου Αντιδημάρχου Ναυπλίου. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο έχει χειριχτεί το 1991 από την Υπουργό κυρία Μπενάκη, τότε ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Με έγκριση που πήραμε από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, προβήκαμε στην επισκευή της στέγης του, η οποία λόγω της παλαιότητας είχε φθάρει και είχε σημαντικά προβλήματα, παίρνε και νερό, για να έπρεπε να σώσουμε το κτίριο. Το κτίριο αυτό έχει χτιστεί από τον κύριο Ζιβρακάκη, ο οποίος έλαβε μέρος στην Επανάσταση, την Ναυπλιακή Επανάσταση του 1862, δωρήθηκε από τους απογόνους του στον Δήμο Ναυπλίου, σήμερα στεγάζεται το Ίδρυμα Ιωάννης Καποδίστριας και είναι ιστορικό κτίριο και έχει μέσα και ιστορικό αρχείο του Καποδίστρια. Έπρεπε λοιπόν να επισκευαστεί οπωσδήποτε η στέη του. Προβήκαμε με εντολή του Δημάρχου σε μία μελέτη και αναθέσαμε την επισκευή της στέγης, η οποία μάλιστα σε μία-δύο μέρες τελειώνει ήδη από τώρα. Τελειώνει εργασίας με μία δαπάνη γύρω στις 10.300 ευρώ. Οι εργασίες αρχίστηκαν μονάχα στο... Αυτή τη στιγμή, με έγκριση που έχουμε πάρει από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, περιορίστηκαν μόνο στην αντικατάσταση των κεραμιδιών, αφού έγινε βέβαια η κατάλληλη μόνωση του κτηρίου και η στεγανοποίηση. Πόσες μέρες διέρχησαν οι εργασίες? Πέντε μέρες, ναι. Και είμαι ευχαριστημένος που έγινε πάρα πολύ σύντομα. Μάλιστα, σύντομα πρόκειται να κάνουμε την ίδια δουλειά και για το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Καποδίστρια, στον Ιωάννη Καποδίστρια, και βρίσκεται απέναντι από τη Λαϊκή Αγορά. Με έγκριση πάλι και αυτό. Είναι πολύ παλιό κτίριο και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια. Προβαίνουμε ήδη στις απαραίτητες εγκρίσεις και θα επισκευάσουμε και αυτή τη στέγη, γιατί έχει και αυτή προβλήματα. Με αυτά τα κτίρια του Ναυπλίου πρέπει οπωσδήποτε να επισκευαστούν. Είναι ιστορικά μνημεία και όχι μόνο να επισκευαστούν και να αναδειχθούν κιόλας. Ήδη έχουμε αναθέσει μελέτη για ανάδειξη των ιστορικών μνημείων αυτών. Για το νοσοκομείο της Κορίνθου δεν ισχύει το κλασικό κατόπιν ενεργειών μου. Όλοι μαζί, διοικητής και προσωπικό, αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο. Αυτά μας δήλωσε ο διοικητής Γιάννης Άρχοντας για τα επερχόμενα μεγάλα έργα που αναμένεται να ξεκινήσουν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Θα έχει πλέον ενεργειακή δικιά του. Δεν θα χρειάζεται ρεύμα πλέον. Αυτό είναι ένα δικό σας. Ρεύμα πάντα χρειαζόμαστε. Ναι, αλλά όχι τόσο πολύ πλέον. Είτε του ανέμου, είτε το ρεύμα που παίρνουμε από την ΔΕΗ. Θα γράφει μια συμφωνία, θα σε επίσημα πλέον, και ότι ξεκινάμε σύντομα να δούμε την. Ναι, το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης. Τώρα πρέπει να το δηλώσω ρητά και κατηγορηματικά. Δεν είμαι ο μόνος που έτρεξε αυτό το έργο. Δεν είναι με ο μόνος που τρέχει αυτό το έργο. Εντάξει, πολλοί βοηθούν και σε όλα τα επίπεδα, από το επιστημονικό μέχρι το διοικητικό και το επίπεδο επάνω της κεντρικής κυβέρνησης. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά και θα παρακαλέσω ιδιαίτερα, όχι σε αυτούς τους τόνους, στο προσωπικό, όλοι μας είμαστε εργάτες, όλοι μας προσπαθούμε σε αυτή τη δύσκολη φάση που περνάει η χώρα να ανταποκριθούμε, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και από καθένας από τη θέση του να βάζει πλάτη. Λόγια έχουμε ακούσει πολλά, αλλά πλάτη βάζουν λίγοι. Και θέλω να είμαι από αυτούς οι οποίοι βάζουν πλάτη για ό,τι καλύτερο για τον ελληνικό λαό. Το πότε ξεκινάει, ξεκίνησε. Για να ξεκινήσει ένα έργο, όπως καταλαβαίνετε, να μπει ο μάστορας μέσα για να πάρει το μυστρί, πρέπει να γίνουν κάποιες διεργασίες σε διοικητικό επίπεδο, η λεγόμενη και πολλές φορές καταραμένη γραφειοκρατία.
Αλλά για λόγους διαφάνειας, για λόγους πολλούς και διάφορους, πρέπει να υπάρχει και συγκεκριμένη γραφειοκρατία, όχι όμως στο βαθμό που την είχαμε αναγάγει εμείς ως χώρα για πολλούς και διάφορους λόγους, για να κρύψουμε την ανικανότητα στη γραφειοκρατία, για να κάνουμε, να βάλουμε μπροστά τις ελαστικές συνειδήσεις στο κρύβαμε την γραφειοκρατία και πολλά και διάφορα. Τέλος πάντων, αυτά που προβλέπονται σύμφωνα με τον νόμο γίνονται, υπεγράφει η προγραμματική σύμβαση με τον κύριο Τατούλη. Το ύψος, αν θυμάστε, είναι 6.700. Είναι ένα μεγάλο ποσό, είναι το ποσό που πρέπει για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Απόσβεση μπορώ να σας πω, αν πάρετε με οικονομικούς όρους, θα έχουμε κέρδος περίπου το χρόνο γύρω στις 200.000. Αλλά σε ένα νοσοκομείο δεν μιλάς για οικονομικούς όρους. Εντάξει, δεν είναι οι οικονομίες κλίμακας εκείνες που πρώτα και κύρια προσέχουμε. Πρώτα και κύρια κοιτάμε το καλό περιβάλλον το οποίο πρέπει να έχει ο ασθενής. Αυτό δεν πληρώνεται με τίποτα. Και το έργο πρώτα και κύρια έχει να κάνει με τη σωστή διαμονή των ασθενών και του προσωπικού εδώ στο νοσοκομείο. Το περιβάλλον λοιπόν, το σωστό, η ύγρανση του δωματίου, η σωστή θερμοκρασία του δωματίου χειμώνα και καλοκαίρι είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και το πετυχαίνουμε με αυτό το έργο, χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες μεθόδους της τεχνολογίας. Όλα τα τεχνολογικά μέσα τα χρησιμοποιούμε για να εξοικονομήσουμε πρώτον ενέργεια και το κυριότερο για να δώσουμε, όπως είπαμε, το σωστό περιβάλλον στους ασθενείς και το προσωπικό. Αν και ξέρω ότι κρύβεται κάποια παράγοντα, αλλά ξέρω ότι στην πορεία θα ακούσουμε και άλλα ευχάριστα. Τα ευχάριστα από εμάς βγαίνουν μόνο από τη μευτική κλινική, εκεί που βγαίνει η ζωή. Και ο κύριος Καμπάς κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, φέρνει νέες ζωές. Αυτά, ναι, είναι ευχάριστα. Βέβαια, ευχάριστα είναι και η θεραπεία που δίνουμε στους πολίτες της Κορινθίας. Το κάνουμε καλά. Το προσπαθούμε, αυτό ο κόσμος το κρίνει. Την αγάπη πάντως του κόσμου την αισθανόμαστε καθημερινά. Εκείνο που θα ήθελα να πω κλείνοντας είναι ότι όσο δεν ασχολούμαστε εμείς στους γράμμους του νοσοκομείου, σημαίνει το έργο να κάνουμε. Κοιτάξτε να δείτε, προβλήματα πάντα υπάρχουν. Εμείς πρέπει να είμαστε σε 24ωρη βάση, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά. Είναι πολλά, η υγεία του κόσμου θέλει κάθε μέρα να είσαι από πάνω, κάθε μέρα να συντονίζεις τις ομάδες που έχει εδώ το νοσοκομείο, το επιστημονικό, το διοικητικό προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, να το συντονίζουμε για να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση, όπως είπαμε, σε αυτή τη φάση που ο λαός μας θέλει κοντά του και είμαστε κοντά του. Καταβάλουμε όλη μας προσπάθεια. Τους ευχαριστώ και πάλι όλους. Όλους για τη συντρέχουν στον πονεμένο πολίτη για να φύγει ευχάριστα από εδώ. Εκτροπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων από την Ασκληπιού προς την Αγία Ασμονή στο Ναύπλιο πραγματοποιείται προκειμένου να διευκολυνθεί η κοπή των επικίνδυνων ευκαλύπτων που βρίσκονται μπροστά στο στρατόπεδο του Ναυπλίου. Μάλιστα, τα ξύλα τα διανέμει ο Δήμος σε άπορες οικογένειες για να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση. Έχουμε συνεργαστεί τρεις μέρες με τις υπηρεσίες και την αστυνομία και όλοι οι φορείς που είναι σε αυτή την αρμοδιότητα, μόλις φορείς. Κόβουμε τους επικίνδυνους ευκαλύπτους, τρεις μέρες με τη σημερινή. Θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε πάλι την επόμενη εβδομάδα ή την παράλληλη για να συνεχίσουμε και τις επόμενες που έχουν μείνει πίσω. Κόβουμε τους ευκαλύπτους. Να σας πω, η κυκλοφορία τώρα γίνεται από ποιες παρακαμπτήρια? Η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήρια, από Αγία Μονή. Να σας πω, τα ξύλα από τους ευκαλύπτους, επειδή πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, πού πηγαίνουν? Εμείς τα ξύλα από την πρώτη μέρα έχουμε δώσει σε όλο τον κόσμο, όλους από μισό αγροτικό μπορεί, πιο πολύ προτεραιότητα έχουν οι άποροι. Και μετά σε όλους τους άλλους. Σε όλους δίνουμε. Δεν πουλάμε ξύλα. Γιατί ακούσαμε ότι λένε ότι πουλάμε ξύλα. Εμείς δεν πουλάμε. Εμείς βοηθάμε κιόλας. Μάλιστα. Έρχονται οι άποροι εδώ πέρα. Έρχονται, ναι, δώσαμε τις πρώτες μέρες τα ξύλα. Τώρα μαζεύουμε στο δικό μας χώρο. Ναι. Και από εκεί πέρα, με χαρτί και εντολή του Δήμαρχου, με χαρτί του άπορου, δίνονται σε όλους από μισό αυτοκίνητο. Να σας ρωτήσω, θα κοπούν όλοι μέχρι κάτω? Όλοι οι ευκάλυπτοι? Οι πιο επικίνδυνοι. Οι πιο επικίνδυνοι κόβονται. Σε ευχαριστώ πολύ. Να κρατήσει και άλλη μέρα, γιατί είναι. Σήμερα σταματάει. Σήμερα τελευταία μέρα.
Η ετήσια απολογιστική συνέλευση του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φύλων η Αλληλεγγύη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ εκδήλωση με τον τίτλο «Σκέψου την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού» προγραμματίζει ο Σύλλογος για τα μέσα Απριλίου στο πολιτιστικό Πολυχώρο Φουγάρ. Απόψε έχουμε την ετήσια γενική μας συνέλευση. Ο Σύλλογος κάνει εκλογές κάθε 3 χρόνια για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό έγινε πέρσι. Φέτο είναι η πρώτη γενική συνέλευση και βέβαια στο χρόνο, εάν χρειαστούν, μπορούν να γίνουν και άλλες συνελεύσεις. Σε αυτή τη συνέλευση, στην ετήσια γενική συνέλευση, συνήθως γίνεται ο απολογισμός των πεπραγμένων του χρόνου που πέρασε και αυτό θα κάνουμε, ο οικονομικός απολογισμός, οι δράσεις που έχουμε προγραμματίσει για τον επόμενο χρόνο και ο προϋπολογισμός των δράσεων αυτών, δηλαδή τι θα κοστίσουν έτσι συνολικά στον επόμενο χρόνο. Όπως βλέπετε ότι ο Σύλλογος σιγά σιγά όλο και δομείται καλύτερα, ούτως ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του. Επίσης πρέπει να πω προς τα μέλη που μας ακούνε ότι πριν από μερικούς μήνες έχω παραιτηθεί από πρόεδρος για προσωπικούς λόγους και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι ο Σύλλογος δεν θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται, ότι εγώ δεν θα συνεχίσω να υποστηρίζω το Σύλλογο και να τρέχω όσο μπορώ προκειμένου να υλοποιηθούν οι δράσεις του. Και όσα από τα μέλη μας έχουν τη δύναμη και το χρόνο και μπορούν να βοηθήσουν, είναι πραγματικά χρήσιμο να έρθουν στο Σύλλογο, να δουλέψουν, να δραστηριοποιηθούν, ούτως ώστε ο Σύλλογος να προσφέρει στον τόπο μας και στους ανθρώπους μας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το οποίο θα γίνει. Θέλω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους και όσες πήραν μέρος στο Μαραθώνιο Ναυπλίου. Και επίσης στις γυναίκες που βοήθησαν ώστε να υλοποιηθεί ο Μαραθώνιος, γιατί πήραν μέρος καμιά περίπου 120 άτομα και η οργάνωση χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια μεγάλη. Και γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις γυναίκες που δούλεψαν για τη διοργάνωση αυτή. Και επίσης να πούμε ότι ήδη έχουμε από το Μαραθώνιο, το κλασικό Μαραθώνιο, μας έχουν ενημερώσει για να πάρουμε μέρος και βέβαια και από εδώ, από το Άργος, για το δρόμο Άργους Μυκηνών, που έχουμε κάποιες δυσκολίες, θα δούμε πώς μπορεί να γίνει. Και όπως ξέρετε, σε όλες αυτές τις δράσεις παίρνουμε μέρος. Γιατί? Διότι με αυτόν τον τρόπο δίνουμε τη δύναμη στα μέλη μας και στους ασθενείς και στους υγιείς να διεκδικούν μέσα από αυτές τις δράσεις ένα καλύτερο τρόπο ζωής και αποκατάστασης. Επίσης, θέλω να σας πω ότι την Κυριακή στις 22 Μαρτίου, ώρα 11:30 το πρωί, στο Φουγάρο, έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία αφορά την ενημέρωση εφήβων γονιών παιδιών σχετικά με το «Σκέψου την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, εκπαιδεύσου και δράσε άμεσα». Αυτή η εκδήλωση είναι στα πλαίσια μιας ευρύτερης δουλειάς που κάνουμε στο νομό Αργολίδας και στο Δήμο Νεμαίας και που αφορά την εκπαίδευση γυναικών στην αυτοεξέταση και των υπέρηχων μαστών που τους γίνεται σαν προσφορά από αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, την ίδια μέρα, στις 10:30 στο Φουγάρο, η ομάδα διακοπής καπνίσματος που δουλεύει εδώ και 3 μήνες στο χώρο του Φουγάρο θα είναι εκεί και εμείς έχουμε καλέσει και όλα τα μέλη που πήραν μέρος, όλες τις ομάδες που πήραν μέρος στην ομάδα διακοπής καπνίσματος, προκειμένου να... Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι τι κέρδισα, τι μπορώ να κερδίσω σταματώντας το κάπνισμα. Αυτό πρέπει να το φωνάξουμε, ούτως ώστε και άλλοι άνθρωποι να πάρουν την απόφαση και να μπουν σε αυτήν την προσπάθεια να σταματήσουν το κάπνισμα. Επίσης πρέπει να ευχαριστήσω τους γιατρούς που παίρνουν μέρος δωρεάν σε αυτήν την εκπαίδευση και δεν είναι και λίγοι, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να πραγματικά ολοκληρώσουμε αυτή τη δράση. Αυτά κάνουμε προς το παρόν και βεβαίως όλα όσα έχουμε προγραμματίσει για το 2015 θα ακουστούν εδώ στη συνέλευση και θα τα ξαναπούμε στο μέλλον.
Σύμφωνα με τη σκανδιναβική μυθολογία, στο ουράνιο στερέωμα περιδιαβάζουν δύο πελώριοι λύκοι. Ο Σκόλ που κυνηγά το φεγγάρι και ο αδελφός του ο Χάτι που κυνηγάει τον ήλιο. Όταν ένας από τους δύο καταφέρει να δαγκώσει το θύραμά του και να το ακινητοποιήσει, τότε εμφανίζεται το φαινόμενο της έκλειψης. Η συνέπειση αυτού του αστρικού μπαλέτου θα γίνει αισθητή ακόμη και στη Μεσόγειο. Για τους αστρονόμους βέβαια τα πράγματα εξηγούνται τόσο απλά. Ολική έκλειψη συμβαίνει όταν η σελήνη περνάει ανάμεσα στη γη και στον ήλιο, ενώ τα τρία ουράνια σώματα ευθυγραμμίζονται απολύτως. Λόγω της ουράνιας συμμετρίας η σελήνη όπως φαίνεται από τη γη καλύπτει μόνο εν μέρη τον ηλιακό δίσκο δημιουργώντας μια σημαίνια στεφάνη. Ωστόσο στην αυριανή ολική έκλειψη ηλίου το φεγγάρι δεν θα μας κάνει τη χάρη να μας μαγέψει με αυτόν τον τρόπο γιατί θα είναι υπερσελήνη που σημαίνει ότι βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο στον πλανήτη μας. Οι συνέπειες αυτού του αστρικού μπαλέτου θα είναι περισσότερο αντιληπτές το Σάββατο εξαιτίας των πολλών ενισχυμένων παλιριών που θα παρατηρηθούν κυρίως στον κόλπο του Φούντι στον Καναδά, στις γαλλικές ακτές στον Ατλαντικό, στη Μάχη και στη Βόλια Θάλασσα, ενώ η διαφορά θα γίνει αισθητή ακόμη και στη Μεσόγειο. Το πείραμα του Ερατοσθένη που πραγματοποιήθηκε τον 3ο π.Χ. αιώνα στον ομφαλό της γης στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου πραγματοποίησαν οι καθηγητές και οι μαθητές του 3ου Λυκείου Άργους υλοποιώντας ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Τα παιδιά με μεγάλη ακρίβεια προσέγγισαν την περιφέρεια της γης. Σήμερα και αύριο παρουσιάζουμε στο σχολείο μας δύο δράσεις. Έχουμε δύο δράσεις. Σήμερα ασχολούμαστε με το πείραμα του Ερατοσθένη, να μετρήσουμε ποια είναι η περιφέρεια της γης, δηλαδή πόσο είναι η γη. Όπως το έκανε ο Ερατοσθένης πριν τον 3ο π.Χ. αιώνα, με μια μέθοδο η οποία είναι εντελώς απλή και την οποία τα παιδιά θα αναπαράγουν σήμερα. Δηλαδή ποια απλή μέθοδο. Η πιο απλή μέθοδος είναι αυτή που βλέπετε εδώ τώρα στα εδώ. Έχουμε ένα κοντάρι, θα μετρήσουμε τη σκιά και με κάποιους μαθηματικούς τύπους θα βγάλουμε το αποτέλεσμα, δηλαδή πόσο είναι την ακτία της γης, την περιφέρεια της γης. Να πούμε ότι ο Ερατοσθένης ήταν στην Αίγυπτο, ήταν βιβλιοθηκάριος, ιστορικός, ήταν μαθηματικός, φυσικός, ήταν βιβλιοθηκάριος και ήταν αυτός ο οποίος θα λέγαμε μεταλαμπάδευσε το ελληνικό πνεύμα στην Αίγυπτο τότε. Τα παιδιά λοιπόν εδώ ασχολούνται τώρα με τη μέτρηση, θα κάνουν τις μετρήσεις τους και θα μας δώσουν το αποτέλεσμα. Αύριο θα ασχοληθούμε με την έκλειψη του ηλίου, με το φαινόμενο της έκλειψης του ηλίου, στον ίδιο χώρο εδώ, περίπου την ώρα που θα γίνει η έκλειψη ηλίου, εκείνη την ώρα θα... ακριβώς, κάποια ώρα εκείνη την ώρα. Θα δούμε την έκλειψη του ηλίου, θα δούμε με ποιο τρόπο θα το διοργανώσουμε εδώ για να τη δουν καλύτερα και όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά και αυτό θα είναι η δράση μας που παρουσιάζουμε. Ειδικά γυαλιά γι' αυτό. Ναι, βέβαια, σαφώς. Εμείς προσπαθήσαμε να το κάνουμε διαθεματικό το θέμα του πειράματος του Ερατοσθένη και προσπαθήσαμε να μάθουν τα παιδιά τι σημαίνει η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Η Αλεξάνδρεια είναι μια πόλη την οποία έχει χτίσει ο Μέγας Αλέξανδρος το 3ο αιώνα π.Χ. και εκεί γίνεται ομφαλός της γης όσο αφορά τη γνώση και την επιστήμη. Τα παιδιά το είδαν αυτό, είδαν τις χιλιάδες παπύρους που είχε μέσα. Μιλάμε για την Αίγυπτο, ναι, ναι, και είναι η Πτολεμαίοι τότε. Εκεί, έτσι, η βασιλεία των Πτολεμαίων και ιδρύεται η Αλεξάνδρεια και υπάρχει και η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Τα παιδιά λοιπόν κατάλαβαν ότι η Αλεξάνδρεια ήταν το εργαστήρι το επιστημονικό της εποχής, ήταν εκδοτικό κέντρο και κέντρο διάδοσης της ελληνικής γλώσσας. Και επίσης είδαν τη μορφή του Ερατοσθένη και θα σας πω ένα μόνο σημείο για να καταλάβετε γιατί επιστήμονες μιλάμε, ότι όταν τυφλώθηκε ο Ερατοσθένης δεν ξαναέφαγε γιατί πλέον δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στην επιστημονική γνώση. Αυτά λοιπόν ήταν τα παιδιά όσον αφορά το διαθεματικό του θέματος, του πειράματος του Ερατοσθένη. Ναι, μετρήσαμε την περιφέρεια της γης, απλά έπρεπε να γίνει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να πάρουμε τη σωστή μέτρηση. Έπρεπε να γίνει μεσημέρι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πώς το είδες εσύ, τι κατάλαβες από αυτό, είναι πολύ ουσιαστικός ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίσατε το θέμα. Ναι, ήταν με μεγάλη ακρίβεια. Πήγαμε και στο Google Earth ώστε να πάρουμε ακριβώς τα σχολεία που ήταν για τη μέτρησή μας. Και συνεργαστήκαμε και με άλλα 4 σχολεία από τη Ρουμανία και από την Ελλάδα, από ένα από τη Θεσσαλονίκη. Το σχολείο μας συμμετέχει σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσα στα πλαίσια των οποίων γίνονται δράσεις. Σήμερα είχαμε μία δράση για τη μέτρηση της περιφέρειας της γης με τη μέθοδο του Ερατοσθένη. Η ιδέα του Ερατοσθένη ήταν πολύ απλή. Έγινε πριν 2.500 χρόνια. Εμείς φανταστείτε ότι σήμερα χρησιμοποίησαμε το λογισμικό, το Google Earth, για να μπορέσουμε να μετρήσουμε την απόσταση δύο πόλεων και στη συνέχεια με τη σκιά του ήλιου βρήκαμε κάποιες γωνίες και με πολύ απλά μαθηματικά υπολογίσαμε την περιφέρεια της γης, την περίμετρο της γης. Θα ήθελα να σας πω με τα απλά μέσα που έχουμε
Τα παιδιά υπολόγισαν την περιφέρεια της Αιγαίας με ένα σφάλμα 1,12%. Και περιμένουμε τώρα να πάρουμε μετρήσεις και από άλλα σχολεία, συγκεκριμένα είναι 2 σχολεία από τη Ρουμανία και 3 από τη Θεσσαλονίκη, για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις μας. Θεόδωρος Παπαγιάννης, επιστροφή στο ελληνικό από το σκηνοθέτη Παναγιώτη Κράβαρη και τον κλήπτη Θεόδωρο Παπαγιάννη είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στο Φουγάρο, στο Ναύπλιο, με πρωτοβουλία της Πύλης Πολιτισμού Ναυπλίου, ενώ θα υπάρξει και εικαστικό εργαστήρι για να κυκλώσει με υλικά με τον Φραντζέσκο Μορέτη. Σήμερα είμαστε φιλοξενούμενοι στα κανάλια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία δράση του Συλλόγου που γίνεται το Σαββατοκύριακο. Φιλοξενούμεθα στο χώρο του Φουγάρου και η δράση είναι με την παρουσία του κύριου Θόδωρου Παπαγιάννη. Πιστεύω τον ξέρουν πάρα πολλοί κόσμος, είναι γνωστός γλύπτης. Στην Ελλάδα τον ξέρουν, στην Ευρώπη τον ξέρουν, στην Αμερική τον ξέρουν, ο οποίος θα έρθει εδώ να μας κάνει μία δράση τέχνη σε δημόσιο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά. Ξεκινάει με εργαστήρια από το Σάββατο μέχρι την Κυριακή και με ένα αφιέρωμα στον ίδιο το απόγευμα 6 ώρα. Θα σας παραπέμψω στον κύριο Φραντζέσκο Μορέτη, ο οποίος είναι και ο ίδιος καλλιτέχνης και συνεργάτης του κύριου Παπαγιάννη. Είναι δικός μας άνθρωπος, δηλαδή μένει εδώ, εργάζεται και αυτός και η σύζυγός του εδώ και ζουν εδώ, και να πει δύο πράγματα, το τι σημαίνει Θόδωρος Παπαγιάννης και εργαστήρια για τα μικρά παιδιά. Θα σας περιμένουμε, η είσοδος είναι ελεύθερη στο Φουγάρο. Και θα ήθελα έτσι να το ευχαριστήσω κιόλας, γιατί είναι η πρώτη συνεργασία που κάνει η Πύλη Πολιτισμού με το Φουγάρο, μας φιλοξενεί και είναι δωρεάν. Έχουμε Σάββατο και Κυριακή ένα διήμερο. Θα γίνει μια προβολή της τεχνία επιστροφή στο ελληνικό. Αυτή θα γίνει Σάββατο 6 ώρα. Και Σάββατο 11 η ώρα και Κυριακή 11 η ώρα θα γίνει ένα εργαστήριο με τα παιδιά. Με το θέμα είναι η ανακύκλωση. Όσοι συμμετέχουν, όπως είπαμε πριν, είναι ελεύθερη συμμετοχή. Όσοι συμμετέχουν να φέρνουν κουτάκια αλουμινένια από αναψυκτικά και μπύρες. Έχουμε ετοιμάσει δύο μεγάλες κατασκευές σε σιδερένιες. Και θέλουμε τη συμμετοχή των παιδιών να τα συμπληρώσουμε με ανακυκλώσιμο υλικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να καταλαβαίνουν όλα τα παιδιά ότι από τα σκουπίδια, από κάτι που συνήθως πετάμε, μπορούμε να δημιουργούμε μέχρι και μεγάλα γλυπτά και καλλιτεχνικά έργα. Ο κύριος Θεόδωρος Παπαγιάννης είναι σπουδαίος γλύπτης, έρχεται εδώ να παρουσιάζει ένα ντοκιμαντέρ. Στο ντοκιμαντέρ μπορούμε να δούμε, να ξέρουμε λεπτομέρειες από τη ζωή του, μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς είναι το συμπόσιο γλυπτικής που γίνεται κάθε χρόνο στο χωριό Ελληνικό, που είναι ένα χωριό από τα Τζουμέρκα Ιωαννίνων. Εκεί πάνε καλλιτέχνες και δημιουργούν με ανακυκλώσιμο υλικό δημόσια έργα. Μάλιστα, ένα θέμα επίκαιρο λοιπόν, που είναι η ανακύκλωση, και αυτό έχει στόχο η όλη δράση να μεταμεταδευτεί και στα παιδιά, έτσι. Ναι. Το τελικό στόχο μας είναι αλήθεια να γίνει ένα συμπόσιο παρόμοιο όπως είναι αυτό στο ελληνικό, γιατί είναι το Ναύπλιο μια όμορφη πόλη και αξίζει να έχει και δημόσια έργα ωραία και δημιουργικά. Ελληνικές εταιρείες επιπλέον χωρίς ελληνικά προϊόντα.
Έπιπλα με κρυφές χρεώσεις. Κρεβατοκάμαρες χωρίς στρώματα. Όχι σε μας. Έπιπλα Κοινιακός. Είμαστε η μόνη εταιρεία που οι τιμές είναι τελικές. Σύνθετο από 290 ευρώ. Σαλόνι από 590. Σετ κρεβατοκάμαρα με στρώμα από 545 ευρώ. Μεταφορά τοποθέτηση δωρεάν και στην επαρχία. Έπιπλα Κοινιακός. Ηλιούπολη, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία, Νίκαια, τώρα και Θηβών 501 Ήλιον και στο κοινιακός.gr. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10 611. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης. Τα σούπερ μάρκετ Κρητικός δίνουν αξία σε κάθε σας ευρώ. Φιλέτο υγράλα το Link. Μόνο 4,99 το κιλό. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού. Μόνο 2,99 το κιλό. Φέτα βαρελίσια. Μόνο 4,99 το κιλό. Σούπερ μάρκετ Κρητικός. Η έξυπνη επιλογή.
Electrocoop F3010. Το ηλεκτρικό ψαλίδι που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Έρευνα, καινοτομία και εξαιρετικής ποιότητας υλικά συνθέτουν το απόλυτο εργαλείο κλαδέματος. Δημιουργήθηκε από την πρωτοπόρο γαλλική εταιρεία Infaco μετά από δοκιμές 6 ετών σε πραγματικές συνθήκες. Το Electrocoop F3010 είναι το μοναδικό στον κόσμο με 4 ανταλλακτικές κεφαλές. Το απόλυτο εργαλείο κλαδέματος τώρα στα χέρια σας. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Electrocoop Ελλάς Χίτας Φίλιππος. Τηλέφωνο 2310 640 571. Για αύριο σε όλη τη χώρα που βλέπω ταραίες νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με ασθενείς βροχές. Η άνεμη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με έτρια έως ισχυρή και στα ανατολικά ισχυρή έως πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 2 έως 13 βαθμούς, στα δυτικά από 5 έως 16, στα υπόλοιπα επιρωτικά από 4 έως 14 και στα νησιά από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο που βλέπω ταραίες νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με έτρια έως ισχυρή και στα ανατολικά ισχυρή έως πολύ ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοπόννησου. Electrolive. Το απόλυτο εργαλείο για τη συγκομιδή της ελιάς. Electrolive. Ένα καινοτόμο προϊόν από τη γαλλική εταιρεία Infaco. Τα 30 χρόνια εμπειρίας, τα υλικά υψηλής τεχνολογίας, η κατοχυρωμένη πατέντα ελλειπτικής κίνησης, η μέγιστη απόδοση και οι ελάχιστοι κραδασμοί για το χρήστη εγγυώνται τη σωστή συγκομιδή και την τέλεια απόδοση σε κάθε τύπο έλαιος συλλογής. Το απόλυτο εργαλείο για τη συγκομιδή της ελιάς τώρα στα χέρια σας. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Electrocoop Ελλάς Χίτας Φίλιππος. Τηλέφωνο 2310 640 571. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το μεγάλο κανάλι της Πελοποννήσου. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και ζωντανά το πρόγραμμα της DR τηλεόρασης μπορείτε να το παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας, αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή στον αστερισμό της αλήθειας με τον Νίκο Νικολόπουλο. Προσκεκλημένος του απόψε είναι ο πρώην βουλευτής Κορινθίας Στάθης Μπούκουρας. Να σας ευχαριστήσουμε που και απόψε μείνετε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.